Για θα με πάνε κι ας μείνουμε εμείς, λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Τα γράμματα της Άνθης στη δεκαετία του 80 στον αγαπημένο της ενέπνευσαν την όλο καρδιά ταινία της Στέλιας Πετράκη «Μπέλα». Σύγχρονη ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας περνάει μέσα από τα στοργικά, αιχμηρά, πονεμένα γράμματα που μπερδεύονται με εικόνες και αρχαιακό υλικό μιας άλλης εποχής. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την ταινία και γράψαμε το σενάριο, ήμασταν βέβαιοι ότι είναι μια ταινία που δεν θα προχωρήσει στο εξωτερικό. Γιατί είχε μια καθαρά ελληνική ιδιοσυγκρασία. Ελληνική ιστορία, με ελληνικούς χαρακτήρες, ελληνική αισθητική. Οπότε ένιωθα ότι δεν θα είναι εύκολο αυτή η ταινία ένα να την καταλάβουν παιδιά, νεότερα παιδιά, που δεν έχουν βιώσει την δεκαετία του 80. Και δύο, οι ξένοι πώς είναι δυνατόν να νιώσουν άνετα μια ταινία η οποία, και πώς ενδεχομένως να τους αφορά μια τέτοια ταινία. Και τελικά είχα άδικο. Η ταινία της ήδη μετράει 7 βραβεία και σημαντικές στάσεις σε μεγάλα φεστιβάλ, αν και η πρεμιέρα της έγινε εν μέσω της περίοδου εγκλεισμού. Δύο ελληνικές ταινίες στα ευρωπαϊκά βραβεία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Συμβαίνει όχι να υπάρχει μία ελληνική συμμετοχή, αλλά να υπάρχουν και σε δύο κατηγορίες, και στη μικρού και στη μεγάλου μήκους. Το ελληνικό σινεμά νομίζω ότι πάντα περνούσε εποχές κρίσης. Έχουμε μεγαλοκυθεί με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει σινεμά σε αυτή τη χώρα. Είναι σπουδαίο που υπάρχουν άνθρωποι που το παλεύουν ακόμα. Η κοινωνία μας θεωρεί γραφικούς, που ακόμα παλεύουμε να κάνουμε κάτι στο οποίο πιστεύουμε. Ο κινηματογράφος νομίζω ότι απλά περνάει μια δύσκολη περίοδο, όπως όλοι μας. Και θεωρώ ότι αν προσαρμοστούμε και αν καταφέρουμε τελικά να το ξεπεράσουμε, θα το ξεπεράσουμε. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί, θα το ξεπεράσει και αυτό το κακό. Ο Κωνσταντίνος δήλωσε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Μήπως εκεί έχουν στην εμφανιστήρια για εκτύπωση και χαρτιά. Η υποψήφια για βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας μικρού μήκους, «Μπέλα», προβλήθηκε από την ΕΡΤ και φιλοξενήθηκε και στην πλατφόρμα του Netflix. Είναι επίσης συμπαραγωγή της ΕΡΤ.